Losers Round 3, Skulls εναντίον Akira GR. Παίζει με Louis για κάποιο λόγο ο Akira GR. Κάνει rep το Louis, ο οποίος δυστυχώς έχασε πριν. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορούσε να έχει άλλη τροπή, αλλά δεν τα κατάφερε με τα KO punches ο Louis. Θα τον δούμε ίσως αργότερα στο Losers Bracket. Σε αυτό το match τώρα βλέπουμε ο Skulls έχει ήδη ένα... μαζέψει ένα 53%. Ο Akira GR δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα παίξει με το tag του Louis. Αλλά καλά τα πάει. Δεν ξέρω και τι κουμπιά έχουν αλλάξει, γιατί ξέρω ότι ο Akira έχει αρκετά διαφορετικά κουμπιά. Να το go. Και να δούμε τώρα. Ωραίο το Geyser, ψηλά. Τυχώς είχε ψηλοτάβανο και το Town City. Άλλο ένα, εντάξει. Ήταν πολύ προβλεπόμενο αυτό. Κακό landing option εκεί από τον Skulls. Oh. Νομίζω πως είχε χάσει, αλλά τελειά τον έσωσε. Αλλά όχι, αυτή τη φορά πάνω στο up smash του Banjo. Τη βοήθεια της κάτω ζωή, αυτό το πολύ ωραίο και δυνατό smash. Ίσο παιχνίδι πάλι με 2 stocks και 2. Πολύ damage ήδη στον Banjo, 76-80. Ου, ευτυχώς το spot dodge τον σώζει από το power knuckle, αλλά συνεχίζει την πίεση εκεί ο Akira. Το grab το κάνει release. Περίμενα κάτι καλύτερο σε punish εκεί, αλλά δεν το κάνει πολύ καλά το follow up μετά το bomb. Ο Skulls. Punish τώρα, όχι, πολύ ψηλά το back air. Ευκαιρία, καθυστερεί και punish με side smash. Και άλλο ένα στόχο για τον Akira GR, ο οποίος είναι σε ένα έτσι, υγιές 88-90% τώρα. Σε λίγο θα έχει go. Και εκτός από το να φάει κανένα τέτοιο περίεργο. Ω, λάθος DI. Αυτό έλεγα ότι δεν κινδύνευε να χάσει, αλλά εκτός από να έτρωγε κανένα stray side B, αλλά τελικά ήταν προφητικό αυτό που δεν είπα. Έτσι λοιπόν, 0% για το τελευταίο στόχο και των δύο παιχτών. Ωραία η πίεση εκεί όμως ο Akira τώρα συνεχίζει με το προβάδισμα με 0 damage. Κάτι πάει να κάνει ο Skulls στην άκρη όμως τόση ώρα δεν μπορεί να μπει μέσα στο στάδιο. Ωραίο grab, θα μπορούσε εκεί να κάνει το up air σωστά και το up B μετά. Παθεί να βρει ένα hit ο Skulls, δεν έχει καταφέρει να κάνει damage τόση ώρα. Ήδη στο 100% όμως. Και φεύγει από τα projectiles εκεί ο Akira. Να δούμε τώρα, όχι, μπορούσε να κάνει grab. Και ο Skulls είναι, πρέπει να το ξέρεις, όταν έχει ο άλλος πιάσει τη βόμβα, κάνει αναγκαστικά shield, οπότε σχεδόν κανείς δεν κάθεται να φύγει. Όλοι φοβούνται να μην σκάσει τα χέρια του η hot potato που λέμε. Για να δούμε, 127 σε edge guard, πιάνει το, όπα λάθος, τι έγινε εκεί. Ναι, άλλο ένα λάθος side B. Συνεχίζει το game τώρα στον Skulls. Κακή επιλογή. 1-0 λοιπόν ο Akira GR με το tag Louis. Του βγήκε σε καλό λοιπόν. Pokémon Stadium λοιπόν. Συνεχίζει με τον Louis. Δεν πτωείται ο Akira GR. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν το έκανε πίτες για γούρι, για... δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Θα δούμε. Game 2 λοιπόν. Losers Round 3 είμαστε. Και ήδη 51 damage από τον Akira GR. On point το combo.
Το πιάνει στον αέρα για το power dunk. Πολύ ωραία, αποφεύγει τα power waves εκεί ο Skulls. Θα δούμε τώρα αν μπορεί να μπει. 70 με 40 damage. Ο κατευθείαν στο 100. Και ο Terry τώρα ένα roll hit θέλει για να κλείσει το stock. Πήγε να του βγει το smash αλλά πάνω στη βόμβα τελικά. Ωραίο Brickle Buster πάνω σε κλασικό AP αρκεί. Και τα mid percent combos του Banjo. Πάρα πολύ shield από τον Skulls αλλά δεν κάνει και κάτι σαν reaction. Οπ, ακούσαμε το καμπανάκι του Go. Πολύ διακριτικό, δεν είναι σαν του Little Mac. Ωραία εκεί επιλογή, έξυπνη αλλά δεν του βγήκε. Άργησε εκεί στο tech. Άλλη μια φορά όμως το side B. Αυτή τη φορά ήταν και η φαρμακερή, παίρνει το stock. Θα δούμε αν θα αντέξει τώρα να κρατήσει. Να βάλει λίγο damage στον Akira GR. Ο οποίος ακόμα ψάχνει το δυνατό hit από τα πάρα πολλά που έχει ο Terry, Smashes, Specials. Περιμένει εκεί έτοιμος με το Special του. Το οποίο τελικά θα το κάνει. Το έβλεπε εκεί πέρα ο Skulls παρόλα αυτά. Δεν ήταν αρκετά το σέβας που είχε για το Up Special του Terry, πάρα πολύ δυνατό. Το είναι πάρα πολύ νωρίς, ειδικά άμα είναι full charge input, δηλαδή και heavy input. Πήγε να κάνει ένα reader ωραίο εκεί ο Akira GR, δεν του βγήκε. Δίνει την ευκαιρία στον Skulls να μπει στο κέντρο. Ένα side B τώρα του πετάει εκτός. Ευκαιρία και να του χαλάσει το άλμα, αλλά προσγειώνεται στην πλατφόρμα. Θα γυρίσει και τώρα επιστρέφουμε στο κέντρο πάλι. Για να δούμε. Ωραίο νέαρ. 100 damage στον αέρα το πετυχαίνει. Για να δούμε τώρα. Θα επιστρέψει, δεν έχει άλμα νομίζω. Αχ, πολύ κακό, αλλά το side B κατευθείαν punish. Έξυπνη επιλογή. Κάλυψε πολύ ωραία τα landing options του Akira GR. Παίρνει το δεύτερο stock. Μεγαλύτερο το προβάδισμα τώρα για τον Skulls. Ο οποίος όμως έκανε SD πάλι, δεν ξέρω εκεί γιατί δυσκολεύεται λίγο με το recovery τώρα σήμερα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Πολλά SD είδαμε και πριν από τον Lewis, είδαμε από την Key και από τον Mr. Spanky, δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν ο Akira GR ξανά στο παιχνίδι. Τώρα είναι στον αέρα βέβαια, προσπαθεί. Κάνει το punish πολύ σωστά με grab. Α, εκεί μπορούσε να κάνει κατευθείαν το APR να συνεχίσει σε falling APR και σε AB. Το αφήνει όμως και συνεχίζουμε τώρα στο κέντρο. Ωραίο spacing εκεί στο forward tilt. Θα πρέπει να γίνεται πιο συχνά. Πολύ καλό και το pivot tilt. Μπορεί να το τσεκεί. Όχι και τόσο καλή επιλογή. Τιμωρεί πολύ ωραίο grab ο Akira GR. Και 101-11 ακριβώς. Πάλι κακό option εκεί. Τυχερός με τη βόμβα. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει calculated. Και το forward smash. Παράξενο interaction εκεί στο τέλος. Τελικά θα πάρει το game ο Skulls. 1-1 λοιπόν. Mousefield και Yoshi's Story νομίζω ήταν τα bans. Για να δούμε. Battlefield λοιπόν, από ό,τι φαίνεται η επιλογή του Akira GR. Συνεχίζει με Louis Tag. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ένα στάδιο που δεν αρέσει καθόλου στον Skulls με τον Banjo. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει το καλύτερη κινητικότητα στις πλατφόρμες ο Banjo, αλλά πιστεύω ότι επειδή έχει τεράστιο survivability δεν είναι και τόσο χάλια. Βέβαια είναι και ο Terry ο οποίος θεωρητικά τα πάει καλά τις πλατφόρμες, μπορεί να κάνει ladder combos εύκολα. Θα δούμε. Δεν ξέρω πόσο θα έχει δουλέψει ο Akira GR. Για την ώρα πάντως έχει ένα 50% το 10-15-16 τώρα που του έχει πάλι ο Skulls. Μ' αρέσει που τους πάει το power dunk εκεί στη μούρη, στον αέρα. Δεν πτωείται όμως ο Akira GR. Στο 90 σχεδόν. Ου, πάει να κάνει το spike. Θα γυρίζουν και οι δύο εκεί από χαμηλά σχετικά. Tech, λιτώνει το fair. Κυνηγάει όμως ο Skulls πάρα πολύ ωραία. Με διπλό up air σε fair. Βάζει πολύ damage.
Πολύ μακριά για το side B. Το ρισκάρει, κινδυνεύοντας να χάσει το καλά. Περιμένει εκεί ο Kira GR με το third up special. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το recovery του ο Skulls. Αφήνεται εκτεθειμένος. Είναι τυχερός που δεν τον κυνηγάει ο Kira GR. Τώρα πάρα πολλά pummels χωρίς λόημα. Μπορείς να κάνει ένα οποιοδήποτε throw να τον πετάξει μακριά. Πιστεύω το down throw το, ή το back throw θα ήταν καλή επιλογή εκεί. Ξοδεύει και όλα τα feathers. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. 100% όμως είναι ο Akira. Το Buster Wolf τον βγάζει λοιπόν. Και τώρα είναι το επικίνδυνο σημείο πριν να τον βγάλει, πριν fight damage από τα specials του Terry. Ακριβώς αυτό, παραλίγο να... το DI νομίζω ότι είναι το καλύτερο, αλλά ήταν φρέσκο, ήταν από το κέντρο του στα δύο. Και έτσι έχουμε την ισοφάριση πολύ γρήγορα. Βρίσκει ένα άνοιγμα ο Skulls. Κανά στο neutral. Το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό το... την ανταλλαγή projectiles μέχρι κάποιος να βρει ένα άνοιγμα. Προσπαθεί εκεί ο Akira. Δεν τα καταφέρνει πάνω στο shield. Ευκαιρία τώρα για το Skulls να βάλει damage. Ένα ρίτ με το smash. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν και η καλύτερη επιλογή. Πολύ μικρό damage για να το αξιοποιήσει αρκετά. Ωραίο όμως το up special από τον Akira. Τον πετάει μακριά τον Skulls. Δεν το εκμεταλλεύεται. Τώρα είναι side B. Κυρία πάλι με τον Akira στον αέρα, το πιάνει το τελευταίο hit εκεί του. Έπρεπε να κάνει κατευθείαν το side B προς το stage. Δεν κάνει καθόλου καλαπάνησης εκεί ο Skulls τώρα. Έχει την ευκαιρία να τον βγάλει. Το go βέβαια, να το are you okay, αλλά δεν βγήκε το Buster Wolf του Akira GR. Ενημέρουμε να δούμε τώρα την αντίδραση. Πετάει εκτός. Ωραίο option το Skulls, αλλά κάπως το κλειτώνει εκεί ο Skulls. Το Power Geyser στην άκρη πετάει πολύ μακριά. Το side B όμως πάλι από το κέντρο της αδειό θα τον στείλει. Και έτσι τελευταίο στόκ τώρα για τον Akira σε αυτό το ισοφαρισμένο παιχνίδι 1-1. 127% και μακριά από το stage ο Skulls. Γυρίζει πάλι με τον κλασικό τρόπο με τη βόμβα εκεί. Άμα μάθει να το αποφεύγεις με ένα shield, μένει ο Banjo. Πρέπει να το κάνουμε πάνω λίγο πιο συχνά αυτό. Δεν είναι και το καλύτερο option. Πάλι περιμένει για το up special. Ευτυχώς κάνει drift πίσω ο Skulls. Και το power dunk. Θα πάρει το stock. 1-1 λοιπόν. Τα stock τελευταίο. Θα δούμε ποιος θα κρατήσει την ψυχραιμία του σε αυτό το τελευταίο stock. Το παρόν βλέπουμε τον Skulls να ανεβάζει το προβάδισμα. Αλλά όσο πλησιάζει το 100% ο Terry γίνεται τρομακτικός. Γιατί μπορεί με 2-3 hits να στείλει εκτός. Ήδη 25%. Πάλι κόβει το power dunk, πολύ ωραία, αλλά... Στην αρχή προλαβαίνει το charge smash εκεί. Του πετυχαίνει το ταψί! Και του χαλάει το recovery, φανταστικό εκεί, γκίμπε το ταψί. 2-1 λοιπόν. Στο τέλος ήταν πολύ ωραίο το play.